céu ou céus e o mundo. Isso é ótimo. Eu estava fora dele. Alastair, salve-me pelo aquário, mas diga-te na pálice. Fos analíoton loia, quando mais vou te Cristo, fos pudem aliónete, pudem metamorfónete. Και εμείς στο τροπάριο λέμε μετεμορφώθης Χριστέ ο Θεός εν το όριο. Πώς γίνεται και ψάλλουμε και λέμε ότι μεταμορφώθηκε ο Χριστός, γιορτάζουμε τη μεταμόρφωσή Του. Κάτι άλλο γίνεται εκτός από το να μεταμορφωθεί ο Χριστός. Γίνεται η δική μας μεταμόρφωση. Μεταμορφώνεται η ψυχή μας, παίρνει άλλη όψη σύμφωνα με το γεγονός που ζει και σύμφωνα με τη ζωή που πορεύεται ο Χριστιανός. Πορεύεσαι κατά το λόγο του, ζεις το θέλημά του, ζεις τη μεταμόρφωσή σου, όπως λέει ο Απόστολος Παύλος, από την πίστη που ζεις σε μια πίστη ανώτερη και από την ανώτερη σε πιο ψηλή πίστη. Μέχρι ότου γίνουμε, φωνάζει ο Απόστολος Παύλος, εις άνδρα τέλειον και εις μέτρων ηλικίας, δηλαδή ξεκινάμε από μια νηπιώδη κατάσταση και στην πορεία της ζωής μας υφιστάμεθα παθαίνουμε αλλαγές, μεταμορφώσεις προς το καλύτερο, προς το αγιότερο, προς το δοξότερο. Αυτή τη μεταμόρφωση ζούμε, όχι του Κυρίου. Ο Κύριος είναι φως αναλύωτο. Άλλωστε, μας λέγει παρέλαβε τους μαθητάς Πέτρο και Ιάκωβο και Ιωάννη και τους ανέβασε σε όρος υψηλών. Οι πατέρες λένε να το όρος το υψηλών, η Εκκλησία. Εδώ μας εισαγάγει, αυτό είναι το όρος, εδώ κάνει τη μεταμόρφωσή του. Ανάλογα με τη δεκτικότητα και την πρόοδο την οποία κάνει ο καθένας μας στη ζωή του. Ανάλογα με αυτό, δέχεται και τις ακτίνες της θεότητος. Είδαν, λέγει, το πρόσωπο του Κυρίου οι μαθητές στο όρος να λάμπει σαν τον ήλιο. Ξέρετε, δεν ήταν ο ήλιος, αλλά σαν τον ήλιο. Μια παρομοίωση. Δεν υπάρχει άλλο αστέρι που να εκπέμπει μεγαλύτερη λάμψη, μεγαλύτερη δόξα. Μόνο ο ήλιος καλύπτει με την ανατολή του τη λάμψη όλων των αστέρων. Και ο Κύριος μας παρομοιάστηκε ως προς τη λάμψη σαν τον ήλιο και δεν άντεξαν, λέει, οι μαθητές να δουν τη λάμψη του προσώπου του Κυρίου. Προσέξτε. Τι σημαίνει είδαν το πρόσωπο του Κυρίου σαν τον ήλιο? Απλά υποθέστε ότι έχουμε εδώ ένα παραβάν μπροστά και πέφτει ο ήλιος επάνω ολόκληρος, τραβάμε λίγο το παραβάν, πολύ, πολύ ελάχιστα, και περνάει μία ακτίνα του ηλίου, ούτε μία ακτίνα του ηλίου, κάτι πολύ πιο ελάχιστο, και αυτή η ακτίνα του ηλίου μας φαίνεται ότι είναι ο ήλιος ολόκληρος. Δεν έχουμε δει το ήλιο ολόκληρο, κάτι τέτοιο είδαν μάλιστα. Είδαν μέρος ακτίνας που εξέπεμπε το πρόσωπο του Κυρίου Ιησού Χριστού, που ήταν αυτό. Αυτός είναι ο παράδεισος. Μια τέτοια δόξα μας περιμένει. Αλλά βλέπετε
Αν προσέξουμε, λέει, οι μαθητές έπεσαν χάμω, δεν άντεξαν να δουν ούτε την ακτίνα, το ελάχιστο της ακτίνας του ηλίου. Έπεσαν κάτω. Και αφού έπεσαν κάτω, έπαυσαν να βλέπουν το πρόσωπο του Κυρίου. Μέχρι που σήκωσε ο Κύριος και εμείς και από εμάς ο Κύριος φροντίζει τόσο να παίρνουμε ώστε να μην λιώσουμε από τη δύναμη της ακτίνας του ηλίου, αυτή την ελάχιστη ακτίνα του ηλίου, πολύ ελάχιστη, γιατί δεν αντέχουμε πάνω χάρη Θεού. Μας δίνει τόσο όσο χρειαζόμαστε για να πορευθούμε στη ζωή μας. Μας είναι αναγκαία και αυτή την αναγκαία λάμψη μας τη δίνει εσωτερικά και αθόρυβα. Θα πω κάτι άλλο αντίθετο για να καταλάβουμε. Γέροντα, ρωτάει μια καλόγρια του πατέρα Παΐσιο, δεν καταλαβαίνω ότι είμαι αμαρτωλή. Άμα σ' άφηνε παιδί μου ο Θεός να δεις την αμαρτωλότητά σου, δεν θα την άντεχες καθόλου. Κάτι παρόμοιο συμβαίνει και με τη λάμψη του Κυρίου. Το Άγιο Πνεύμα το έχουμε όλοι μας. Έχουμε Άγιο Πνεύμα, είμαστε βαπτισμένοι στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Και αυτό μας συμπορεύεται, μας βοηθεί, λέει ο Απόστολος Παύλος. Το διάβασα στον Χρυσόστομο που κάνει εντύπωση. Το γάρ πνεύμα, λέει, το Άγιο Πνεύμα, στενάζει, λέει, βγάζει αναστεναγμούς. Και μάλιστα, λέει, αυτοί οι αναστεναγμοί γίνονται μια προσευχή που στέλνεται στον Θεό. Και ερμηνεύει ο Χρυσόστομος και λέει, όχι προς Θεού. Το Άγιο Πνεύμα δεν παθαίνει τέτοιες αλλοιώσεις ώστε να στενάζει, αλλά οι άνθρωποι του Θεού, οι προφήτες, οι Άγιοι, όσοι είναι αγιασμένες ψυχές που ζουν, αναστενάζουν για μας και προσεύχονται για μας και αναστενούμε εμείς. Αυτό σημαίνει το Άγιο Πνεύμα αναστενάζει. Για να κάνουμε τι? Να καταλάβουμε, να πορευθούμε εν το φωτί του προσώπου σου, κάτω από το φως του προσώπου του Κυρίου. Κάτω από το φως του προσώπου του Κύριου. Κύριε, λέει, εν το φωτί σου πορευσόμεθα. Τα λέει η Εκκλησία έτσι. Η Εκκλησία τα λέει, εμείς έχουμε δέκτη και ο δέκτης δέχεται αυτά που λέει η Εκκλησία, αγιαζόμαστε, καθαριζόμαστε. Χωρίς κάθαρση δεν γίνεται καμία εορτή στην Εκκλησία μέσα από εμάς. Θα ερχόμαστε κρύοι, παγωμένοι, θα φεύγουμε. Πρέπει καθημερινά αμαρτωλοί είμαστε, το ξέρουμε. Αλλά ο αγώνας πρέπει να γίνεται. Να δεχόμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί και να λέμε, λέει, σε μας ή μόνο εμάς, γιατί αν είναι μόνο για μας, δεν πρόκειται να σωθούμε ποτέ. Ο Μωυσής που ανέβηκε στο όρο Σινά και όταν κατέβηκε, λέει, είχε πάρει από τη δόξα του Κυρίου που είχε δει, είχε πάρει από τη δόξα του Κυρίου και εξέπεμπε, λέει, λάμψει το πρόσωπό του κατεβαίνοντας και είχε σκεπαστεί μετά στο πρόσωπό του, γιατί δεν άντεχαν να δουν το πρόσωπο του Μωυσή, δεν το άντεχαν. Φανταστείτε τώρα του Κυρίου το πρόσωπο που είδαν οι μαθητές που λέγεται το Πάρο, που δεν το είδαν, λάμψει είδαν, λέει, τη δόξα που εξέπεμπε ο Μωυσής όταν κατέβαινε, δεν την άντεξαν οι μαθητές, οι Ισραηλίτες, και κάλυψαν το πρόσωπά τους, δεν μπορούσαν να το δουν. Και εμείς έχουμε την αξία να λέμε, είδαμε τον Κύριο, κάναμε κλπ. Μα οι αμαρτύρες μας δεν μας αφήνουν να δούμε. Θα έχουμε τις συνέσεις που πορευόμαστε κάτω από αυτό που λέει ο Δαβίδ. Κύριε, εανομίε μου, υπερήραν την κεφαλή μου, λέμε στο εξάψαλμο. Δηλαδή, τα μαθήματα μου που έχω κάνει μια ζωή είναι βάρος βαρύ πάνω το κεφάλι μου. Το υπερήρα σημαίνει πάνω από το κεφάλι μου είναι. Και δεν τις αντέχω, Κύριε, λέει ο Δαβίδ. Και ακόμα ξέρετε τι λέει, ότι οι μόλοπες μου, οι πληγές μου που έχω εσωτερικά, μου πλήγωσαν ακόμα, λέει, και τα νεφρά. Και δεν εννοεί τα νεφρά που έχουμε μέσα προς Θεού, αλλά εννοεί την ψυχή που είναι πληγωμένη, που δεν αντέχει και που βγάζει κραυγές εσωτερικά και λέει, ελέησον με τον Θεό. Μια τέτοια καρδιά, μια τέτοια ψυχή, όταν μιλάει στον Κύριο και καταλαβαίνει ότι είναι αμαρτωλή, την ακούει ο Θεός, την καθαρίζει ο Θεός, τη φωτίζει εσωτερικά χωρίς να νιώθει. Πώς γίνεται αυτός ο φωτισμός?
θέλετε κάτι άλλο? Λέει, η Βασιλεία του Θεού που σπέρνεται μέσα μας μοιάζει, λέει, με κόκκο συνάπερος. Με κόκκο συναπιού, με σποράκι. Το φυτεύει ο Κύριος, φυτεύει τη Βασιλεία του μέσα μας και ριζώνει και μεγαλώνει και την ποτίζει ο Κύριός μας και την ποτίζουμε κι εμείς αυτή τη Βασιλεία που έχει φυτρώσει μέσα μας και γίνεται, λέει, δέντρο και ανεβαίνουν, λέει, τα πετούμενα και φωλιάζουν πάνω σε αυτά. Έρχονται οι Άγιοι, είναι οι Άγιοι, μας φωτίζουν. Ώστε και εμείς, με τη σειρά μας, όταν έρθει η ώρα μας, πούμε, Κύριε, ελέησέ μας. Όσο μπορέσαμε, κάναμε. Γι' αυτό και εμείς, αξίωσέ μας να δούμε εκεί ψηλά το πρόσωπό όπως είναι, όχι σαν την ακτίνα που είδανε μαθητέ. Τον Παράδεισο που είσαι εσύ ο ίδιος. Αμήν. Σωτήρια μου, ευλόγησον. Ομολογητός Χριστός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Στερεώσει Κύριος ο Θεός την Αγία και αμόμητον πίστη των ευθεμών και ορθοδόξων χριστιανών, στην Ιερή Εκκλησία την πόλη και νωρία τάφτη και το γέννη πάντη εις αιώνας αιώνα.